Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα καλημερίσω τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, είναι Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Τζένο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, φεύγει και ο Ιούλιος, μπαίνουμε και στον Αύγουστο. Βλέπω ένα συναγερμό και θέλω να ρωτήσω αν ο συναγερμός αυτός σε σχέση με το κομμάτι των ενδεχομένων κρουσμάτων, έξαρσης ενδεχομένων κρουσμάτων του κορονοϊού, είναι κάτι το οποίο είναι υπαρκτό ή αν είναι κάποια ανησυχία από την πλευρά ή εισηγήσεις, μάλλον από την πλευρά της αρμόδιας επιτροπής. Κύριε Τζένο, η υπόθεση COVID-19 κορονοϊού δεν έχει φύγει. Το γνωρίζετε ότι είμαστε εν μέσω της κρίσης. Επομένως, η Επιτροπή συνεχίζει να συνεδριάζει και όλα τα ζητήματα είναι ανοιχτά. Καθότι, εάν τυχόν χρειαστεί να πάρουμε κάποια μέτρα, τα παίρνουμε άμεσα. Αυτό αποδείχθηκε και στο παρελθόν, καθότι και επιταχύναμε και επιβραδύναμε κάποιες δράσεις. Τώρα μιλάμε ίσως για, παραδείγματος χάρη, η μάσκα πλέον είναι υποχρεωτική να τη φοράμε στα σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή η ειδική επιτροπή, που μας πήγε πολύ καλά μέχρι σήμερα, να κρίνει ότι πρέπει να φορέσουμε τη μάσκα και κάπου αλλού. Απλά είμαστε σε μια εγρήγορση και επαγρύπνηση. Αυτό είναι το θέμα. Είμαστε σε γρήγορη και επαγρύπνηση, αλλά ξέρετε, εγώ τουλάχιστον βλέπω και όλοι το βλέπουν αυτό και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους επιδημιολόγους να λένε ότι είμαστε πολύ κοντά στο να συστήσουμε επαναφορά της μάσκας. Άκουσα και εσάς να λέτε ότι μπορεί να τη δούμε και σε φούρνους, μπορεί να τη δούμε και σε ακροπολία. Έχω ένα θέμα και ένα ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ξέρετε, φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, αρχίζει και ανεβαίνει για ένα ποσοστό του πληθυσμού που πιστεύει ότι όλο αυτό είναι μια θεωρία επιστημονικής φαντασίας. Και όταν πηγαίνει λίγο πίσω μπρος όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή μια βγάλε τη μάσκα, μια βάλε τη μάσκα, δεν ξέρω κατά πόσον όλο αυτό βοηθάει σε όλη αυτή τη διαδικασία, δηλαδή στο να πείσουμε ότι πράγματι ο κορονοϊός είναι εδώ και πράγματι τα πράγματα μπορεί να εκτροχιαστούν ανά πάση στιγμή. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε πολύ γρήγορα αποφάσεις. Το αποτέλεσμα ήταν, πήγαμε σε lockdown, περάσαμε έτσι υποδειγματικά ως χώρα σε σχέση με άλλες χώρες και σαφώς δεν είχαμε μία έκρηξη κρουσμάτων. Αυτό συνεχίζεται και σήμερα. Επομένως, από τη στιγμή που παρακολουθούν οι ειδικοί επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι, επιδημιολογικά στοιχεία, αν θέλετε τον χάρτη των κρουσμάτων, σίγουρα, εάν απαιτηθεί, θα λάβουν και περαιτέρω μέτρα. Άλλωστε, ποια είναι τα τρία όπλα που έχουμε? Είναι το πλήσιμο των χεριών, η κοινωνική αποστασιοποίηση, 1,5 μέτρο ή 2 μέτρα και η μάσκα. Αυτά είναι τα τρία όπλα που έχουμε κατά του COVID-19 και επομένως ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να σύρουν ένα από αυτά που είναι η μάσκα και να πούνε ότι μπορούμε να πρέπει να το φορέσουμε, ξέρω εγώ, και στους φούρνους και στους άλλους χώρους που πολλούν τρόφιμα. Δεν είναι απίθανο αυτό, καθότι είπαμε ότι παραμένουμε μέσω του COVID-19 και είδατε τι συνέβη στη Σερβία. Η Σερβία πριν από 3 εβδομάδες δεν είχε αυτή την εικόνα, ξαφνικά υπήρξε η έκρηξη, επειδή δεν θέλουμε να συμβεί αυτό εδώ και δεν θέλουμε να επιβραδύνουμε την οικονομία ή να πατήσουμε φρένο σε κάτι, σαφώς μπορεί να ληφθεί κάποιο μέτρο το οποίο δεν είναι και τόσο βαρύ το να ζητηθεί από τους ειδικούς επιστήμονες να φοράμε μάσκα σε ένα κλειστό χώρο. Έτσι δεν είναι? Προφανώς δεν είναι βαρύ, αλλά ξαναλέω ότι αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μία συζήτηση για το εάν τελικά έχουμε κάποια συγκεκριμένη στρατηγική, εάν αυτή η στρατηγική αλλάζει κάθε φορά που υπάρχει η νέα επιδημιολογικά στοιχεία. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί λοιμοξιολόγοι, οι οποίοι λένε ότι εμείς εξ αρχής δεν είχαμε πει, μάλλον ήμασταν πιο επιφυλακτικοί για το αν θα πρέπει να έρθουν τα μέτρα για την απαγόρευση της μάσκας. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι βασικός μας στόχος είναι να έχουμε και το κομμάτι του ανοίγματος της οικονομίας. Δεν μπορεί κανείς να περιμένει ότι όλα αυτά θα παραμείνουν κλειστά. Είναι μια λεπτή γραμμή αυτή στην οποία ισορροπείτε. Το αντιλαμβάνεστε και εσείς αυτό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μα δεν υπήρξε άρση των μέτρων σε κανένα στάδιο. Εκείνο το οποίο έγινε μια. Άρση των μέτρων δεν υπήρξε, αλλά η αλήθεια είναι ότι βλέποντας και πηγαίνοντας μια βόλτα κάποιος, κύριε Υπουργέ, και σε ξενοδοχεία και σε ταβέρνες και σε παραλίες και σε μπαράκια, δεν θα δει και μέτρα επί της ουσίας, ή ακόμα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μόνο το οποίο τηρείται ευλαβικά είναι οι πτήσεις στις αεροπορικές γραμμές, όπου εκεί πραγματικά η μάσκα είναι, παρακολουθείται λίγο καλύτερα. Σαφώς έχετε δίκιο, κύριε Τζένο. Πρέπει οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι έξω. Κάθε μέρα κάνουμε
ελέγχους και νομίζω ότι ανακοινώνεται και από το Υπουργείο που συντονίζει αυτά τα μέτρα οι χιλιάδες έλεγχοι που γίνονται, σαφώς επιβάλλονται πρόστιμα, διοικητικές κυρώσεις, σφράγισμα καταστημάτων, αλλά θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλες και όλοι είμαστε υπεύθυνοι και στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης πρέπει να προστατεύσουμε το κοινωνικό σύνολο. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας αστυνομικός ή αν θέλετε ένας ελεγκτής για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Και επίσης έχουμε και εμείς οι ίδιοι την υποχρέωση, αν δούμε κάτι μέσα σε ένα χώρο εστίασης, γιατί κάνουμε ελέγχους συνεχώς σε χώρους εστίασης και σαφώς υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και υπάρχουν και όπως σας είπα και το κλείσιμο των καταστημάτων, αλλά και εμείς αν δούμε κάτι μπορούμε να κάνουμε μια παρατήρηση, γιατί όλοι είναι θέμα όλων μας τελικά το πώς θα περάσουμε μέσα από αυτή την κρίση. Και όπως το κάναμε στην πρώτη και στη φάση της επανεκκίνησης, δηλαδή στο lockdown και στην επανεκκίνηση, θα πρέπει να συνεχίσουμε και τώρα. Δεν πειράζει που έχει 42 βαθμούς έξω. Ο COVID-19 δεν έχει φύγει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Όχι, ούτε είναι κάποια συνωμοσιολογία ότι υπήρξε, ότι δεν υπάρχει COVID κτλ. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει ούτε καν να τα συζητάμε. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Και ακριβώς επειδή υπάρχει στρατηγική και λειτουργούν όλα τα όργανα, λειτουργεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, η πολιτική προστασία, το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι ειδικοί επιδημιολόγοι, ακριβώς γι' αυτό γίνονται συμπληρωματικές κινήσεις για να καλύψουν το όποιο κενό μπορεί να δημιουργηθεί. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα το οποίο θα το δείτε μπροστά σας. 15 Αυγούστου. Πανηγύρια παράδοση σε όλα τα χωριά, σε όλα τα νησιά, στα πιο απομακρυσμένα και ούτω καθεξής. Τι θα γίνει τώρα, θα βγαίνουν αστυνομικοί περιπολικά για να συλλαμβάνουν τον κόσμο που θα κάνει πανηγύρια? Ποια είναι η εικόνα? Τι θα γίνει τελικά με αυτή τη διαδικασία? Θα ήθελα. Και το λέω για να σας θέσω και το ερώτημα διπλά, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πάντοτε και τρόποι αυτό το μέτρο να παρακαμφθεί. Δηλαδή, από τη μία λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, απαγορεύονται τα πανηγύρια, αλλά εάν γίνει σε ένα κλειστό χώρο που θεωρηθεί ότι είναι κέντρο διασκέδασης, μπορεί να γίνει ένα πανηγύρι. Κοιτάξτε, επειδή είπατε ότι πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το θέμα, το οποίο είναι η παράδοσή μας κτλ. Εγώ συμφωνώ, είναι δύσκολο, αλλά να θυμίσω ότι η Ανάσταση, το γεγονός ότι δεν πήγαμε στις εκκλησίες μας την Ανάσταση, δεν είχε συμβεί ποτέ, χιλιάδες χρόνια. Είναι ένα γεγονός μοναδικό και ζούμε ένα μοναδικό καλοκαίρι. Σαφώς οι άνθρωποι αυτοί, και εγώ τους καταλαβαίνω, οι επαγγελματίες του είδους, πλήττονται σοβαρά και το κράτος θα λάβει και θα δώσει αυτά τα οποία πρέπει να δώσει, καθότι έχουν κλείσει με κρατική εντολή. Όμως, επειδή δεν αποφασίζουμε εμείς, αποφασίζουν οι επιστήμονες και αυτό το μέτρο λήγει 31 Ιουλίου, είπα ότι η δική μου λογική λέει ότι μάλλον θα παραταθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Άρα δεν έχουμε πανηγύρια και τον Αύγουστο. Τέρμα, τελείωσαν τα πανηγύρια. Λέω, η εκτίμησή μου είναι, οι επιστήμονες θα λάβουν την απόφαση, αλλά η εκτίμησή μου είναι, για να μην κατ' ουσίαν δίνουμε ελπίδες χωρίς να έχουν βάση οι ελπίδες, η εκτίμησή μου είναι θα πάει ως τέλη Αυγούστου. Σαφώς είναι ένα ξεχωριστό καλοκαίρι. Το να μην έχουμε πανηγύρια μέσα στο 15 Αύγουστο ή να μην έχουμε Πάσχα, εν πάση περιπτώσει, ή να μην έχουμε Ανάσταση, είναι ένας ξεχωριστός χρόνος που θα τον θυμόμαστε για πάντα. Δεν είναι όπως ήταν ο περσινός ή δεν θα είναι όπως θα είναι ο επόμενος χρόνος. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση που θα πρέπει να τη ζήσουμε φέτος. Ωραία. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα φέρει κρίση, αντιλαμβάνεσαι ότι θα φέρει αυτό και αντιδράσεις από την πλευρά των πολιτών, όχι μόνο των επιχειρηματιών. Ένα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Ναι, απ' την άλλη όμως εμείς έχουμε υποχρέωση αυτά τα οποία αποφασίζουν οι επιστήμονες να τα εφαρμόσουν. Εντάξει, έχει σχέση με τη δημόσια υγεία. Έχετε δίκιο, κύριε Υπουργέ. Εγώ το καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέτε και σαφώς αντιλαμβάνομαι και τον πόνο αυτού του κόσμου που δουλεύει το 15 Αύγουστο, αλλά δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτό το σοβαρό θέμα της δημόσιας υγείας. Ξέρετε γιατί λέω εγώ ότι δίδονται αντικρουόμενα μηνύματα, διότι μπορεί να πάει κάποιος, ας πούμε, για παράδειγμα σε ένα beach bar, σε μια παραλία και να γίνει το απόλυτος χαμός. Και να σας πω εγώ από την περιοχή μου που είμαι στα Καλάβρετα. Να κατέβει κάποιος λοιπόν στην Μπούντα κάτω να κάνει μπάνιο, να γίνει το απόλυτος χαμός μες στο beach bar και ανεβαίνοντας το χωριό επάνω να του πούνε ότι απογορεύεται το πανηγύρι σε ένα χωριό το οποίο έχει 250 κατοίκους. Αυτό δίνει αντικρουόμενα μηνύματα και δεν μπορεί να περιμένει κανείς να υπάρχει και από ένα αστυνομικό τμήμα σε κάθε κατάστημα που λειτουργεί για να επιβάλλει τους κανόνες. Γι' αυτό λέω ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί κάνουν χιλιάδες ελέγχους. Τα αποτελέσματα τα έχετε, τα ανακοινώσαμε και χθες τα αποτελέσματα. Δύο φορές την εβδομάδα ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα και γι' αυτό είπα ότι δεν μπορεί να είμαστε παντού. Εδώ υπάρχει και το θέμα της ατομικής ευθύνης. Όμως, εάν βρεθεί το κατάστημα αυτό που παραβαίνει τους κανόνες και τα πρωτόκολλα, θα κλείσει και θα κλείσει 15 μέρες την πρώτη φορά
30 μέρες τη δεύτερη φορά και 6 μήνες την τρίτη φορά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι σαν να κλείνει το κατάστημά του κάποιος. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι παντού, σε όλη την Ελλάδα και επιχειρούν. Επομένως, μπορεί να δείτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας μας, σε παραλίες ή σε οπουδήποτε αλλού λειτουργούν τέτοιου είδους καταστήματα. Ωραία. Και το τελευταίο ερώτημα, που είναι και το πιο βασικό από όλα και το οποίο περιμένουν και με αγωνία και οι επαγγελματίες γενικότερα, και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο του τουρισμού, γενικότερα οι επαγγελματίες. Βλέπουμε να υπάρχει πολύ μειωμένη κίνηση. Βλέπουμε ακόμα και τις ελπίδες που είχαμε για τουρισμό από τα Βαλκάνια να φεύγουν από το έργο. Δυστυχώς η εικόνα εκεί, και σωστά, από τη στιγμή που υπάρχει έξαση της πανδημίας, έπρεπε να κλείσουν τα σύνορα. Πότε κάνετε ταμείο είναι το ζητούμενο, και όταν θα γίνει το ταμείο, εάν θα υπάρξουν και νέα μέτρα εκ νέου για τη στήριξη ανθρώπων οι οποίοι φαίνεται ότι δεν θα περάσουν καλό καλοκαίρι, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τρέχουν τα μέτρα στο τέλος Ιουλίου. Γνωρίζετε ότι και η εστίαση και ο τουρισμός έχουν λάβει την δέουσα στήριξη. Ταμείο λοιπόν ως προς τον Ιούλιο θα έχουμε τέλος Ιουλίου, που θα μπορεί να καταγραφεί το αποτέλεσμα στα στοιχεία της ΑΔΕ. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό, καθότι αφού λάβει τα στοιχεία το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση, θα αποφασίσει για όποια περαιτέρω μέτρο. Πάντως, δεν έχει σταματήσει η κυβέρνηση να ανακοινώνει και να στηρίζει τους επαγγελματίες, διότι όλοι το καταλαβαίνουμε και όλοι το κατανοούμε. Και εδώ έρχεται και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ακριβώς αυτό το στόχο έχει, να στηρίξει όλη την οικονομία. Και εδώ θα έχουμε, και όπως γνωρίζετε, είναι τα χρήματα τα οποία κατάφερε και πήρε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι πολλά τα οποία θα δοθούν στην οικονομία, στην πραγματική ανάταξη της οικονομίας. Δεν θα πεταχτούν τα χρήματα, θα δοθούν στην πραγματική οικονομία, και αυτό είναι το σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί 15 Οκτωβρίου. Είμαστε λοιπόν μπροστά σε πολλές προκλήσεις. Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι ανακοινώνει πολύ γρήγορα τα μέτρα και σαφώς παρακολουθεί και καταγράφει τα αποτελέσματα, και ανάλογα με τα αποτελέσματα ανακοινώνει και περαιτέρω στήριξη. Το έκανε με την εστίαση, το έκανε με τον τουρισμό και θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις επόμενες εξελίξεις. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε.